Έχω αφήσει πουθενά διαφάνειες ολοκληρωμένες. Εδώ είστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε πολύ ευγενικοί. Δεν το είδα, δεν είδα για την μουσική. Δεφίνα γίνει. Δεν θέλω χρόνο ακόμα να σας πω εγώ που θα περάσατε, γίνατε διευθυντές ό,τι και αν άλλο γίνατε. Τώρα ήρθε η ώρα σας να γίνετε επιχειρησιακή και τεχνική υπεύθυνη. Μείνατε λίγοι και καλοί περιπτώσεις, πολύ μείνατε βέβαια. Είχεστε κουρασμένοι, να το καταλάβω, γιατί και σαν επιχειρησιακή υπεύθυνη και τεχνική υπεύθυνη είναι το τελευταίο μάθημα το οποίο θα κάνω. Δηλαδή, εγώ θα κλείσω την ενότητα όπως γίνεται και πραγματικά και μετά όλες τα σπιτάκια μας, αφού κάνουμε όμως την αξιολόγηση. Λοιπόν, πήρα τη διδασκαλία και τη πήρα στην μικροδιδασκαλία ακριβώς από το δίκτυο δημόσιας διοίκησης του ΣΥΖΕΞΙΣ, του θεματικού κύκλου ηλεκτρονική διακυβέρνηση και εφαρμοσμένες τέχνες, οι οποίες είναι διάρκεια 35 ωρών. Έχουμε τελειώσει την ενότητα νούμερο 11, μπαίνουμε στην ενότητα νούμερο 12, αυτή που έχουμε κάνει με bold χρωματάκια. Το πρόγραμμα σήμερα απευθύνεται εκεί. Θεωρώ ότι είμαστε εντάξει και ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε αφού ανοίξουμε βέβαια. Λοιπόν, ο χρόνος μπορεί να ξεκινήσει. Ελπίζω να ήπιατε και τον καφέ σας, τον απαραίτητο καφέ, γιατί πραγματικά κλείνουμε αυτό το πεντήμερο εκμορφωτικό σεμινάριο. Ξέρω ότι είστε λίγο κουρασμένοι, θα ζητήσω όμως λίγο την προσοχή σας, γιατί είναι πολύ σημαντικό το κομμάτι αυτό το οποίο θα αναφέρουμε και έχει να κάνει με το ΣΥΖΕΞΙΣ 2. Θα ήθελα όμως να μου πείτε, για να συνοψίσουμε έτσι κιόλας, ποιος μπορεί να μου πει κάποια πραγματάκια, τι περιλαμβάνει, τι δυνατότητες δίνει το ΣΥΖΕΞΙΣ 1. Τι δυνατότητες διπλωματίωσε. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Πολύ ωραία, μας έδωσε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Το γνωστό mail βέβαια, εντάξει. Το email. Σύνδεση με άλλα δίκτυα. Σύνδεση με άλλα δίκτυα. Πολύ σωστά. Χαμηλό κόστος τηλεφωνικής επικοινωνίας των υπηρεσιών. Οπότε θα βάλουμε τηλεφωνία και εκεί θα βάλω τηλεφωνία μειωμένο κόστος. Άλλο, σας ακούω. Ασφάλεια δικτύου. Ασφάλεια δικτύου. Ηλεκτρονική υπογραφή μας την έδινε πολύ σωστά, δεν προχώρησε βέβαια και τόσο πολύ, αλλά εννοείται ότι είναι πολύ σωστά. Θέλει κάποιος άλλος. Ωραία. Όπως λοιπόν πολύ σωστά αναφέρατε, το δίκτυο ΣΥΖΕΞΙΣ 1 του 2006 μέχρι το 2011 μας έδωσε αυτά όλα τα πράγματα, συν βέβαια να αναφέρουμε ότι μας έδωσε τηλεδιάσκεψη. Είναι πολύ σημαντικό ότι αναφέρθηκε κάπου ότι μας έδωσε σύνδεση με άλλα δίκτυα και μας την έδωσε μάλιστα κρυπτογραφημένα και με ειδικό τύπο προστασίας, όπως ώστε να μπορέσουμε εδώ σε αυτό το σημείο να συνδεθούμε με το S4, που είναι το Ευρωπαϊκό Δίκτυο. Κρυπτογραφημένα επίσης μας έχει δώσει με το πώς παίρνουμε εμείς οι δημόσιοι υπάλληλοι το μισθό μας. Το γνωστό πρόγραμμα Δίας που γίνεται η πληρωμή μας και πηγαίνουμε όλοι στο ADN μας και παίρνουμε τα χρήματά μας κιόλα. Ασφαλή πρόσβαση στο Ιντερνετ, στο δίκτυο, που το αναφέρατε εδώ πέρα και πολύ σωστά. Και βέβαια υπάρχει η φθηνή τηλεφωνία. Σημαντικό κομμάτι. Υπολογίστηκε ότι με το ΣΥΖΕΞΙΣ 1 μειώσαμε το τηλεφωνιακό κόστος κατά 53%. Προσέξτε, μόνο στο ΣΥΖΕΞΙΣ 1 που τι είχαμε, 6.000 κτίρια. Μόνο 6.000 κτίρια, αν σκεφτείτε ότι όλη η δημόσια διοίκηση έχει 34.000 κτίρια, τα οποία, και όπως η Τζέννη τα ξέρει, σιγά σιγά θα μπει και το σχολικό δίκτυο, το school και θα μπει πλέον και στο ΣΥΖΕΞΙΣ 2. Πάμε αφού συνοψίσαμε περίπου τι κάναμε τις προηγούμενες μέρες,
Πάμε να δούμε λίγο τι μας λέει το σύζευξης 2. Κύριοι στόχοι, συμμετοχή όλων των κτηρίων του δημόσιου τομέα. Και όταν λέμε όλων των κτηρίων, εννοούμε σχολεία, την αστυνομία σε πλήρη εφαρμογή με τη τηλεφωνία, υπάρχει το police online, αλλά και βέβαια χρειάζεται να αξιοποιηθεί περισσότερο. Μεγαλύτερη βιζωνικότητα, αύξηση της οπτικής πρόσβασης. Αυτό έχει θα γίνει μέσω της αξιοποίησης των 68 μας, η οποία έγινε την πρόσκληση 93. Είναι πολύ σημαντικό να αξιοποιήσουμε και αυτή την υπηρεσία. Αναβαθμισμένες υπηρεσίες δικτύου μαζί με νέες όμως προστιθέμενες αξίες, στη οποία θα είναι τα collaboration, στην οποία θα μπορούμε δηλαδή το περιβάλλον στο οποίο εργαζόμαστε να μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε μαζί με άλλους φορείς. Video streaming και πάρα πολλά ακόμα. Μεγιστοποίηση της άθλησης της ζήτησης της τηλεπικοινωνίας του δημόσιου τομέα. Είναι πολύ σημαντικό να σας πω ότι αυτά που ξέραμε με το πώς θα πληρώνονται πλέον οι λογαριασμοί, θα το δούμε σε μια επόμενη διαφάνεια, αλλάζει. Δεν θα παίρνει ο φορέας σας τον οποίο έχετε, ο κύριος Κώστας, ο Κώστας εδώ πέρα από Κοκολάκης, ο οποίος λέει ότι εγώ είμαι στην τμήμα πολιτικής προστασίας, δεν θα παίρνει πλέον η αποκεντρωμένη διοίκηση λεφτά. Πλέον τα χρήματα θα πηγαίνουν στην κοινωνία της πληροφορίας και αυτή θα αξιοποιεί κανονικά, θα τα πληρώνει μέσω ενός συστήματος, το οποίο θα σας το δείξω παρακάτω. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται. Ο χάρτης επικοινωνιακός της χώρας αλλάζει. 481 εκατομμύρια ευρώ για 34.000 προσβάσεις. Τα χρήματα φυσικά δοθούν από τους εθνικούς πόρους, 406 εκατομμύρια ευρώ για μια τρίχρονη λειτουργία, και οι κοινοτικοί πόροι θα δοθούν 75 εκατομμύρια για υποδομές τηλεφωνίας, τηλεδιάσκεψης και καλωδίωσης. Προσέξτε, κάποιος θα πει, μα τι δουλειά έχει εδώ πέρα η Κρήτη με τη Μακεδονία πάνω. Αυτό είναι γιατί, όπως βλέπετε και στα εικονίδια τα οποία σας έχω βάλει, οι εταιρείες, η Fortnite, τη ΣΥΤΑ, και να μην αναφέρω και τις άλλες για να μην πούμε ότι κάνουμε και διαφήμιση, προχωρήσανε στην κατασκευή δικτύου, ούτως ώστε επιχορηγηθήκαν από την κοινωνία της πληροφορίας, ούτως ώστε να μπορέσουν να πάνε μέχρι και στο τελευταίο χωριό να πάνε τηλεφωνία. Τώρα, αυτό το κομμάτι θέλουμε εμείς ως κοινωνία της πληροφορίας να το δώσουμε τώρα, στους Δήμους. Και τι θέλουμε να σας δώσουμε? Θέλουμε να σας δώσουμε την οπτική ίνα την οποία έχουμε στείλει και να μπορέσετε να έχετε ακόμα γρηγορότερες ταχύτητες. Πολύ σημαντικό κομμάτι. Χάνουμε πολλούς πόρους, γιατί τι γίνεται? Ο κύριος Κοκολάκης έχει 3 κινητά τηλέφωνα. Ο κύριος Κοκολάκης έχει 3 κινητά τηλέφωνα γιατί το χρειάζεται. Κάθε φορά που χτυπάει το κινητό τηλέφωνο, εμένα η καρδιά μου πήγαινε στην κούλουρη. Δεν θα πάει, πιάσαμε φωτιά. Αυτά αλλάζουν όμως τώρα. 52 εκατομμύρια ευρώ για να κάνουμε δύο ασήμαντες νησίδες, τα περίφημα slots. Θα δοθούν 55.000 smartphone με προπληρωμένο πακέτο φωνής και δεδομένων, όπως επίσης θα υπάρχει και αμφίδρομο SMS Gateway. Τι σημαίνει αυτό? Ο κάθε φορέας από εσάς θα μπορεί να αξιοποιήσει μέχρι 2 εκατομμύρια SMS, καθώς επίσης να στέλνει και 1 εκατομμύριο μηνιές. Τι σημαίνει πρακτικά για τον κύριο Κοκολάκη αυτό? Αυτό σημαίνει ότι θα μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να ενημερώνει όλους τους φορείς με ένα απλό SMS, να τους ενημερώνει στο κινητό του. Ας είπα την εισήλια 27,1 εκατομμύρια. Παρακαλώ. 2 εκατομμύρια SMS το χρόνο, δηλαδή ένα υπηρεσία. Ναι, 2 εκατομμύρια SMS το χρόνο, ένα υπηρεσία. Θα ελέγχονται που πάνε. Ορίστε. Θα ελέγχονται που πάνε τα SMS. Τα SMS, όπως θα δείτε, θα ελέγχονται, γιατί θα υπάρχει και σύστημα στο οποίο θα μας έρχεται το μήνυμα πίσω η κατάσταση αν παραλήφθηκε ή δεν παραλήφθηκε. Αυτό κάτι το οποίο δεν το γνωρίζετε. Όσοι έχετε email αυτή τη στιγμή στο σύζευξης, μπορείτε να στέλνετε δωρεάν μηνύματα 100 την ημέρα. Δεν ξέρω αν το ξέρετε κάποιοι από εσάς. Όχι, SMS. Είναι δωρεάν. Εγώ το αξιοποιώ περίπου, θέλω να σας πω για την αλήθεια, γιατί θέλω να με παρεξηγήσετε. Το κάνω στις γιορτές, όταν θέλω να στείλω ένα μήνυμα, τη βγάζουμε και κάπως οικονομικά, γιατί η κυρία είναι και λίγο δύσκολο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ασφάλεια. Πολύ σημαντικό κομμάτι. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και η Γεωργία εδώ πέρα δίπλα μου το γνωρίζει, ο Στιγμό Αλοδαπών, ότι πρωταρχικό σημείο στη δημόσια διοίκηση τι είναι? Η ασφάλεια. Δεν μπορεί ένα τμήμα Αλοδαπών το οποίο χειρίζεται τόσο ευαίσθητες πληροφορίες και το ξέρει, γιατί ήδη με το πρόγραμμα της ΔΑΕΜ πολλοί Δήμοι μπήκανε στο σύζευξη. Δεν υπάρχει λόγος αυτά τα πράγματα να είναι ανοιχτά σε κάποιες επιθέσεις τις οποίες θα δεχθούμε. Με το σύζευξης 2 ερχόμαστε τώρα και αναβαθμίζουμε αυτή την ασφάλεια που μας παρήγγειλε το σύζευξης 1.
ξεχωριστή συσκευή ασφαλείας. Πλέον ο καθένας από εμάς θα πάρει ένα firewall και θα το βάλει στο φορέα μας. Στα σχολείο, η Τζένι θα πάρει ένα firewall και εκεί το παλιό το σύστημα με το school στο οποίο είναι δυσκίνητο θα το πάρει ο φορέας, ο υπεύθυνος και θα το τοποθετήσει. Υπάρχει πλέον και το SLA. Πλέον τι γινότανε. Ποτέ μας έλεγε έπεσε η γραμμή στον Δήμο, στο Δήμο Σοχού. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Λέω, του ζητάμε χρήματα. Η δημόσια διοίκηση δεν μπορεί να έχει επικοινωνία. Το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά οι φορείς ότι αν πέσει το σύστημα, εμείς πρέπει να έχουμε επικοινωνία. Αν δεν υπάρχει επικοινωνία, κάποιος πρέπει να πληρώσει την ύφη εδώ πέρα. Ενώ πρέπει να βρεθεί ο υπεύθυνος. Μας είχατε κάνει πολλά παράπονα και για το help desk. Το help desk και το call center πλέον ενιαίο για όλους τους φορείς. Όχι η εταιρεία η Fortnet η οποία είναι στη Θεσσαλονίκη να έχει δικό της help desk και να μην συνεργάζεται με το help desk ποτέ και να μην μπορούμε να βρούμε καμία άκρη μεταξύ μας. Και φτάνουμε φυσικά στις υπηρεσίες ISP. Όπως γνωρίζετε, Internet Service Provider, 20 εκατομμύρια ευρώ. Αποκλειστική χρηματοδότηση όμως αυτή τη στιγμή θα δοθεί από την Ιωνικά Κονδύλια. Αναβαθμίζουμε τις υπηρεσίες του email καθώς επίσης και του Hostmaster. Είναι η Μαρία, δεν μπορεί να την έχει τη σελίδα της, την ιστοσελίδα της, να την έχει κρεμασμένη σε κάποιον σερβερ ενδεχομένως του εξωτερικού, στο οποίο να είναι σε κοινή θέα και να μην ξέρουμε τι γίνεται με ασφάλεια. Πρέπει να έρθει και να ενταχθεί στο δίκτυο σύζευξης. Η υπηρεσία streaming video είναι πολύ σημαντικό και για τον Νίκο εδώ πέρα, αν θέλει να παρουσιάσει κάποια ημερίδα, να μπορέσει να τη βγάλει και να τη δώσει δωρεάν στο ίντερνετ και να μπορέσει να τη διανύμει και να μπορέσει να τη βλέπει κάποιος κιόλας μετά που θα ολοκληρωθεί. Νέο πόρταλ για το σύζευξης 2. Είναι πολύ σημαντικό γι' αυτό, ο Νίκος το ξέρει, που έχουμε βρεθεί πολλές φορές μέσα στο φόρουμ του σύζευξης, να ανταλλάσσουμε απόψεις. Έτσι δεν είναι, έχουμε μιλήσει αρκετές φορές και έχουμε ανταλλάξει τις απόψεις μας. Καθώς επίσης βέβαια θα δουν και όλες οι άλλες απαραίτητες υποδομές, κάποιο σερβερ και τα σχετικά συναφή. Φτάνουμε τώρα σε αυτό που σας είπα. Φτάνουμε στο ενιαίο σύστημα πληρωμών. Αυτά που ξέρατε λοιπόν, ξεχάστε. Το κράτος, επειδή θέλει να κάνει περιστολή δαπανών, αναγκαστικά προσπάθησε να βγάλει ένα συνολικό δίκτυο, το οποίο όπως θα το δείτε και εδώ πέρα, το ονομάζει φιλιππικνιακό έξοδο του δημοσίου. Τι γίνεται τώρα. Η Μαρία είναι, για παράδειγμα, στον Δήμο Κρύας Βρύσης, έρχεται ο λογαριασμός του ΟΤΕ στο Δήμο Κρύας Βρύσης κανονικά. Δεν βγάζει χρηματικό ένταλμα πληρωμής για να το πληρώσει. Βγαίνει μέσα στο σύστημα, στο τηλεφωνικό έξοδο, στο τηλεδέ, να το πω εγώ κάπως έτσι, καταχωρεί το λογαριασμό του ΟΤΕ, ο οποίος έρχεται. Το τηλεδέ τώρα, μετά τους απαραίτητους ελέγχους, και βέβαια όμως το φίλτρο του σύζευξης, για να μην δούμε ότι κάποιος πονηρός να πω το στράτο εκεί πέρα που τον βλέπω. Πάντα. Να βγάλουμε και κάτι, γιατί μας κόψανε πολλά. Μας κόψανε πολλά τελευταία με τις παρακρατήσεις. Αντί να βάλει 80, έβαλε 1800, ξέρω εγώ. Ένα τέτοιο πράγμα θα τα ελέγξει και μετά θα προχωρήσει στις πληρωμές κατευθείαν όμως στους φορείς εδώ πέρα. Α, δεν είναι χωρίς. Όχι, αυτή εδώ πέρα δεν είναι χορηγία και δεν ήταν πολύ καλό το σημείο βέβαια για να είναι χορηγή. Θα το δώσει λοιπόν κατευθείαν στους χορηγούς, Νίκο. Θα το δώσει κατευθείαν στους φορείς, οι οποίοι τελικώς θα πάρουν το έργο. Προσέξτε να δείτε, τα εικονίδια εδώ πέρα είναι ενδεικτικά. Δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι θα πάρουν και τα έργα. Προς Θεού, μην φανεί ότι θέλω να δώσω πουθενά το έργο με ανάγκηση. Εντάξει, αυτό να το διευκρινίσουμε. Γιατί πάλι και η καιρή είναι δύσκολη όπως αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, πιστεύω να έγιναν κατανοητά μέχρι στιγμής εδώ που είμαστε. Για να δω κι εγώ όμως κατά πόσο γίνανε αυτά κατανοητά, προσέξτε να δείτε. Καταρχήν, όπως είμαστε χωρισμένοι σε 4 ομάδες, η τεχνολογία μπορεί να είναι σύγχρονη, δεν θα σας το στείλω με SMS στην εργασία σας. Η εργασία σας λοιπόν για το τι θέλω να κάνετε βρίσκεται σε αυτά εδώ τους δύο σωλήνες, οι οποίες ο καθένας θέλει να διαλύσει την Ρώμα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, αν τετράδα εδώ πέρα, Νίκο. Εμείς είμαστε εδώ πέρα. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πολύ ωραία τετράδα και εδώ πέρα. Στο προηγούμενο σεμινάριο, ο κ. Κοκολάκης ο Κώστας μου ζήτησε για ένα πρόβλημα που έγινε. Κώστα, θέλω να συνεννοήσω λίγο. Το πρόβλημα σχετικά με το fax έστειλε επιστολή στον κ. Μοσχονά,
Μου απάντησε ότι θα το δουν άμεσα γιατί είναι πολύ σημαντικό για την ιστορική διοίκηση να υπάρχει λειτουργία του fax. Όταν είναι το πλαστικό έγκαιρο, ότι ψήφισε η λειτουργία του πνευματικού. Ότι έχουμε 5 λεπτά χρόνο προκειμένου να καθίσετε να σκεφτείτε, όπως λέει και η ερώτηση μέσα. Κάποιο ορθογραφικό λάθος που έκανε είναι αυτή για ποιες είναι ποια από τις δυνατότητες του σύζευξης 2 θα αξιοποιήσετε περισσότερο στον φορέα σας. Θα σας δώσω 5 λεπτά για να επικοινωνείτε έτσι ως ομάδες και να μπορέσουμε βέβαια μετά να ακούσουμε τις απόψεις σας για το θέμα αυτό. Αυτό θέλω. Σωστό. Πάμε. Ερώτημα. Ποιο από τις δυνατότητες. Ποια από τις δυνατότητες του σύζυγης 2 πιστεύετε ότι θα αξιοποιήσετε στην υπηρεσία σας και τι ολογίστε. Το θέμα της επικοινωνίας με τις περιπτωτικές εργατικές μας είχε απασχολήσει πολύ από την πολιτική του ελληνικού και την ελληνική. Πολλές χαμένες εργατόρες από μετακινήσεις παρόλο στην καλή εταιρεία, ακόμα και για μια απλή εργασία. Τώρα με τη δυνατότητα της διακυβέρνησης και το νέο σύγχρονο στούντιο που θα προσδεχθεί με το σύγχρονο, θα λυθεί αυτό με πετάει. Θα μπορούμε να πραγματοποιούμε συνεδρία επιτροπών, να τελειώσουν και τα πηγαίνουν. Μέσω τη διαδικασία τη σχολή θα χρειάζεται φυσική παρουσία του όρου. Ευχαριστούμε για την ελευθερία κινήσεων. Πού τώρα. Ποιες είναι οι τέτοιες που μπορούμε. Για να το σκεφτούμε λιγάκι. Για να το σκεφτούμε. Θα μπορούμε να πραγματοποιήσουμε την αυτοκίνηση. Είναι πολύ καλή επιλογή σου, Μαρία. Σε και ωραία σεμινάρια που θα κάνετε στο πακέτο δημόσια διοίκηση που έχουμε διάσκεψη. Αν έχετε στο κάτω σεμινάριο, κάτι όλα θα το δει όλα τα κάμερα τα κομματικά ωραία να κοινωνήσουν τι ερωτήσει, αλλά 20 Φυλικοί παρακολουθήσει είναι πολύ ζωντανά με την ενέργεια. Είναι σωστό και αυτό που λέτε. Και ηλεκτρονικά, βεβαίω τη συνήθω, σε όλη την αναφέρεια τη ασκήση, αλλά υπάρχει και χρόνο για την ενέργεια του ορολόγιο. Έτσι. Δεν είναι ιατρικά παρακολουθήσει, δεν είναι ιατρικά. Δεν είναι ιατρικά. Δεν είναι ιατρικά. Είναι πολύ ωραία. Δεν αφαιρούν εκπαίδευση και μια άρπαγα. Δηλαδή, ο εκπαιδευτής πρέπει να είναι εκπαιδευμένος. Και που κάποιοι ξέρουν για κάποιο λόγο να μπορούν να έρθουν και λοιπά. Όχι εγώ πάνω. Τέλος. Αν και μας δυσκόλεψε λίγο, καταλήξατε. Δεν ξέρω, θα το πούμε μέσα και μετά. Το πάρε στρατό δύο ώρες και μετά και με γραπτό τεστ. Θα την κλείσει και η ανακύκλωση και η εικόνα. Καλά. Τη φωτεινή τέτοια. Το πιάνει φωτεινή και στράτο. Το πιάνει στράτο, το αρχίζει. Λοιπόν, έχουμε ολοκληρώσει όλοι. Υπάρχει κάποιο που να έχει κάποιο πρόβλημα. Όχι, δυσκολευτήκαμε. Αν λύσαμε. Αν το πλαστικό δεν είναι δύο από αν το πλαστικό των σωλήνων δεν είναι δύο αποδομήσιμο, αρνούμαστε να απαντήσουμε. Είναι δύο αποδομήσιμο. Με βάση ποιοτική διασφάλιση. Πάμε, είμαστε έτοιμοι, είμαστε έτοιμοι. Κάτι άσχετο να σας πω, εγώ έχω χρόνο και το παίζω και χαλάρος να ξέρετε, θα πω κάτι άσχετο για να θυμίσουμε. Αυτό το είχα χρησιμοποιήσει το 2006 στο καρναβάλι της Κρύας Βρύσης, είχα βάλει μέσα την επίσημη πρόσκληση στην οποία έβαλα τις κοπέλες, το γεμίσανε με μια σερβαντίνα που ήταν ξεχυλωμένη και έριξα και κομφετή.
και τους έλεγα μέσα από τις επισήμους, φέρνει τις επατίνασες και το κοφετί μαζί σας. Τέλειο, πάρα πολύ ωραία. Είμαι και marketing πολύ. Άρα έχει προϋπηρεσία το εργαλείο. Έχει αναδουλέψει το εργαλείο. Παρακαλώ. Α, έχει προσκυρώσει. Είστε έτοιμοι. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Πάμε λίγο ομάδα εκεί πέρα. Έλα, Δέσποινα. Για να πάμε να δούμε λίγο τι θα αξιοποιήσει εδώ στην υπηρεσία. Το ερώτημα του δικό μας είναι το εξής. Ποια από τις δυνατότητες του ίδιες, να κάνω λίγο μια ρυθμίση, η ερώτηση είναι η ίδια κοινή για όλους. Απλά το έκανα χάρη για να μπορέσω να σας κινήσω το ενδιαφέρον. Όλες για να διαλέξετε. Ωραία. Ποια από τις δυνατότητες του σύνδεξης 2 πιστεύετε ότι θα αξιοποιήσετε στην υπηρεσία σας. Εμείς εδώ πέρα το έχουμε γράψει την ανάγκη, θα το διαβάσουμε μέσα στο κατάστημα, γιατί είχαμε κάποιες διαφωνίες στη σύνταξη. Πολύ ωραία. Και για να μην διαφωνούν στην άποψη ομάδα, θα το γράψουμε για να συμφωνήσουμε. Πολύ ωραία, για να διαφωνήσουμε. Έχει και υπογραφές από κάτω. Λοιπόν, το θέμα της επικοινωνίας μας με τις περιφερειακές ενότητες μας έχει απασχολήσει πολύ από την εφαρμογή του Καλλικράτη ως περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας. Πολλές χαμένες εργατόρες από τις μετακινήσεις υπαλλήλων στην έδρα της περιφέρειας, ακόμα και για μια απλή εργασία. Τώρα με τη δυνατότητα της τηλεδιάσκεψης και το νέο σύγχρονο στούντιο τηλεδιασκέψεων που θα προμηθευτούμε με το σύζευξης 2, θα λυθεί αυτό το σημαντικό πρόβλημα. Θα μπορούμε να πραγματοποιούμε συνεδριάσεις επιτροπών μέσω της τηλεδιάσκεψης, χωρίς να χρειάζεται η φυσική παρουσία των ειδών, και προπάντων χωρίς μετακίνηση υπαλλήλων, που αυτό συνεπάγεται και ένα πρόσθετο κόστος στην περιφέρεια. Είναι πολύ σημαντικό το ότι θα μπορούμε να πραγματοποιούμε 5 ταυτόχρονες πολιτικές σκέψεις με 15 συμμετέχοντες στην κάθε μία. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά το λέει η Δέσποινα. Πολύ σωστά. Να σου κάνω λίγο και μια αναπροσθέσω για κάτι. Ειδικότερα για το σύζευξης 2, και εδώ είναι το σημαντικότερο κομμάτι. Θα πούνε κάθε καλά, ρε παιδιά. Εγώ είμαι πάνω, ξέρω πώς θα ψάρει αυτό να είναι. Στο καημάξαμε και θέλω να κάνω μια διάσκεψη όπως θα πει ο Κώστας. Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση. Το σύζευξης 2 έχει προνοήσει να μπουν 15 φορητά συστήματα τηλεδιασκέψεων για όπου δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο. Οπότε εδώ θα δώσουμε λύση. Να πάμε στην επόμενη ομάδα. Ναι, είμαστε στο πλήμα της αποκεντρωμένης διοίκησης της κοινωνίας Στράκη. Και θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε το σύζευξης 2, γιατί καταρχήν μας ενδιαφέρει η ασφάλεια, αφού γιατί από εμάς περνάνε οι άδειες, εμείς πρέπει να εκδίδουμε τις άδειες, οπότε οπουδήποτε θα πρέπει να έχουμε ασφάλεια στο σερβερ μας. Επίσης, θα θέσουμε σε εφαρμογή το content filtering και θα εκμεταλλευτούμε την υποστήριξη σε SSL. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει κρυπτογραφημένη πληροφορία, γιατί όπως είπα και στην εισήγησή μου και γνωρίζει λίγο για καλύτερα, είναι πολύ σημαντικό γιατί διαχειριζόμαστε δεδομένα ακόμα πλέον και με την νέα, θα γίνει μια στάση που θα γίνει η υπηρεσία αυτή, ακόμα και εκεί χρειαζόμαστε περισσότερη ασφάλεια. Πώς θα το διαβάσεις εσύ? Για να δούμε την πολιτική προστασία λοιπόν. Σε ενδιαφέρει η υπηρεσία να Πραγματικά, με τη σύσκεψη 1, κάναμε τηλεδιάσκεψη για σύσκεψη για δασικές πυρκαγιές. Το εφαρμόσαμε πριν από μερικά χρόνια μία τέτοια σύσκεψη που κάναμε, δηλαδή ήμασταν στην περιφέρεια της Εθνικής Μακεδονίας τότε η έδρα και σε κάθε νομό, στην έδρα του γραφείου του νομάχου, ήταν ο κάθε νομάρχης με την πυροσβεστική, με τους προσώπους, τους δασάρχες, τους τοπικούς κλπ. Και αντί να μετακινηθούμε κλπ, κάναμε μια τέτοια συνδιάσκεψη. Στην άλλη μεριά όμως, αυτό το οποίο μας προσθέτει το σύζευξης 2 πραγματικά, είναι αυτό το οποίο η Γενική Γραμματεία μας προμήθευσε με 3 κυβότια όσο είναι το κάθε γραφείο, προκειμένου όταν το σύζευξης πέφτει έξω, να πάμε με ένα σύστημα Patriot, το εμπορικό σύστημα, να το στήσουμε στο βουνό εκεί που έχει φωτιά, εφόσον έχουμε παροχή ρεύματος, και να συνδεθούμε με τη γενική, αρκεί να έχει ηλεκτρικό ρεύμα, γυρνάει και πιάνει το σύστημα Patriot. Είναι και το δίκαιο του Ελλάδα, το δείχνω και στην τέτοια, χωρίς να ξέρω και όσο αυτό είναι. Πρέπει να υπάρχει στην καρδιά. Υπάρχει λοιπόν ακριβώς αυτό που έδειξες. Μόνο που για να μεταφέρεις αυτές τα 3 τέτοια μπαούλα, θέλεις και ένα φορτηγό.
Χαίρομαι λοιπόν με αυτόν τον τρόπο που είπες ότι θα υπάρχει το ασύρματο σύστημα κινητό, ώστε να μην χρειάζεται να κουβαλήσουμε τα παούλα, να μην χρειάζεται αυτό και εύκολα, απλά, να μπορούμε και να πάρουμε εικόνα και να στείλουμε εικόνα, καλύτερο συντονισμό, καλύτερη επικοινωνία. Και βέβαια από εκεί και πέρα, εάν μπορούμε να στέλνουμε και μηνύματα εκεί που περιμένουμε το έκτακτο φαινόμενο, να ενημερώσουμε και τον τελευταίο κάτοικο, είτε με smartphone είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, αυτό θα είναι που θα βοηθήσει τη μείωση της πρωτότητας μιας κατάστασης. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Πάμε και στην τελευταία απάντηση. Εμείς είμαστε το Περιφερειακό Σύμβουλο της Μόρφωσης. Α, εδώ πέρα, πολύ ωραία. Είναι επιταγμένο. Μια κεραυρή, βεβαίως. Μας ακούσουν οι αγώνες, να φτάσουμε μετά. Εμείς επιλέξαμε την υπηρεσία SMS Getaway, διότι θεωρούμε ότι ήταν ένας πολύ οικονομικός και αποτελεσματικός τρόπος ταυτόχρονης ειδοποίησης όλων των ενδιαφερόμενων δημοσίων υπαλλήλων για τα προγράμματα που πραγματοποιηθούν. Σωστά. Αυτό που σας καλούμε δηλαδή μέσω email θα το αξιοποιήσετε πλέον και στο κινητό τηλέφωνο. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πολύ έτσι. Ναι, με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να πάρουμε και άμεση βεβαίωση λήψης ότι το έχουν λάβει ή ποιοι δεν το έχουν λάβει με κάποιο λόγο και μετά να το πούμε με εξάβλητους ενημέρωση και φαντάζομαι ότι αυτό καταρχήν γίνεται με έναν τρόπο πρακτικό και ως προς το χρήστη διότι όλοι είναι πλέον προέκταση του κινητού μας στο κινητό και διαβάζουμε SMS κτλ. Αλλά και ως προς τους υπαλλήλους του SMS του πινέψιλόνι, διότι θα χρησιμοποιούν, φαντάζομαι, μία λειτουργική πλατφόρμα, μία σελίδα, εύκολη, λειτουργική. Θέλω όμως να σας πω για κάτι το οποίο δεν το ξέρατε και γιατί φτάσαμε εδώ που φτάσαμε τώρα. Μας είχαν πάρει τηλέφωνο λοιπόν και μας είχαν πει τότε ως υπεύθυνος του δικτύου στην κρύα κρίση, μου παίρνουν τηλέφωνο από την κοινωνία της πληροφορίας και μου αναφέρουν το εξής. Είναι Νοέμβριος μήνας, δέστε, έχουμε 600.000 SMS, αν μπορείτε να δεξώσετε να τα βγάλετε μέχρι τον Δεκέμβριο. Εκείνα τα 600.000 SMS τα οποία ήταν αγορασμένα, δυστυχώς χαθήκανε γιατί εννοείται ότι δεν μπορούσαμε να ενημερωθούμε. Έτσι πιστεύω και εγώ ότι το ΠΙΝΕΦ θα μπορέσει να τα αξιοποιήσει για να μην χάνουμε πλέον SMS. Είναι σημαντικό ότι μπαίνουν και τα ΜΜΕΣ, δηλαδή ο Κώστας θα μπορέσει να στείλει ενδεχομένως και μία φωτογραφία προς κάποιον φορέα για να τους ενημερώσει. Συνοψίζοντας τώρα λοιπόν, να πούμε ότι φτάσαμε στο τέλος ενός σεμιναρίου. Ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Αυτό που θέλω ότι όταν θα γυρίσετε πίσω στους φορείς σας, όσοι δεν έχετε ενεργοποιήσει κάποιες από τις υπηρεσίες τις οποίες δεν είδαμε, πολύ τηλεδιάσκεψη, πολύ διάσκεψη, κάποιες από αυτές τηλεφωνία, πρόσβαση στο ίντερνετ, να τις ενεργοποιήσετε. Αλλά και αυτό που θέλω είστε να μένετε ενημερωμένοι και μέσω του χώρου για να μπορέσετε να μάθετε όλες τις τρέχουσες πληροφορίες. Πριν από λίγες δύο-τρεις μέρες, έλαβα ένα email στο οποίο πλέον ο Κώστας μπορεί να γνωρίζει καλύτερα. Το σεισμογραφικό κέντρο στην Αθήνα είναι συνδεδεμένο με σεισμογράφους οι οποίοι είναι μέσα στο δίκτυο του σύζευξης και παίρνουν την πληροφορία για τους σεισμούς. Πλέον αυτό επεκτείνεται και θα πάει σε όλους τους φορείς. Η Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας έχει ένα τέτοιο σεισμογράφο στο υπόγειο του κτηρίου και είναι συνδεδεμένο μέσα στο σύζευξης. Για μια ακόμα φορά, να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας. Είμαι εδώ αν έχετε κάποια πορεία ή κάποια ερώτηση, αν έχετε κάποιο πρόβλημα στο φορέα για να το λύσουμε. Εγώ θα σας αφήσω. Η αξιολόγηση είναι πολύ εύκολη. Η κυρία Βρίζα είναι μια καθηγήτρια που θα σας βοηθήσει πάρα πολύ. Δεν νομίζω ότι θα έχει ιδιαίτερα προβλήματα. Οι ερωτήσεις θα είναι απλές και πιστεύω ότι θα περάσετε όλοι και θα πάρετε το πιστοποιητικό επιμόρφωση. Ευχαριστώ. Και να μαζέψει όλο το πλαστικό σε μια σακούλα και να φας για να το κλείσεις. Όχι, όχι. Για να φας. Όχι, όχι. Όπως πράσεις το βράδυ της Βιάλτης. Να τα βλέπει όλα. Πλαστικά, όλα πλαστικά.
εγώ, ξέρεις τι, εγώ δεν είμαι, τώρα τα τελευταία χρόνια με τα παιδιά δεν είμαι πολύ οικολόγος.